Θυμάμαι ότι είχατε πάρει θέσεις και αποστάσεις. Τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη, πώς τις είδατε, τις τελευταίες? Που λέει, στηρίζω τον Τσίπρα. Άμα μου κάνει ένα νεύμα, θα του δώσω την έδρα. Στηρίζω τον Τσακαλώτο, θα τον βοηθήσω, είναι φίλος μου και αυτά. Αλλά προδώσανε τον ελληνικό λαό. Με αυτά. Πώς συμβαδίζουν αυτά όλα? Καταρχήν, επειδή ακριβώς ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου, έτσι. Εκτιμώ ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την τροπή που πήρε η διαπραγμάτευση είναι και το θέμα της επιλογής στο κορυφαίο πρόσωπο της διαπραγμάτευσης, ο οποίος ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως κατά την άποψή μου, ένας χαβαλετζής πολιτικός. Αυτή την στιγμή απολαμβάνει την πισίνα του στην Αίγινα. Όπως χαβαλετζής είναι καινούριος όρος. Και θεωρεί, ας πούμε, ότι όταν του κάνουμε κριτική, θεωρούν είναι γιατί τον φθονούμε, γιατί τον ζηλεύουμε. Τι να σας πω περαιτέρω, δεν θέλω να σχολιάσω. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουν. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Βαρουφάκης είναι, κάνει χαβαλέ, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι 40 που φύγανε, οι άλλοι που δεν φύγανε αλλά το σκέφτονται. Γενικώς υπάρχει μια αφιλορόημα, ρε παιδί μου, εκεί μέσα. Υπάρχει δηλαδή ένα πράγμα. Πώς μπορείς να πάει να πεις στο χωριανό μου εμένα που ψήφισε όχι και τώρα περιμένει να του έρθουν 5 ραβασάκια τη στιγμή που δεν μπορεί να πει του βουλευτέ σου? Τώρα το τρίτο τη κοινωνία. Αυτό το έχουμε να πει τώρα, πριν έρθουν τα ραβασάκια. Συγγνώμη, μην διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Καταρχήν, εκλογέ εξηγήσαμε προηγουμένω ότι γίνονται. Και επειδή αποσπάστηκαν αυτοί οι 40, μα, που εμάς εκτός απολέστηκε η δεδηλωμένη, έτσι. Όποιος έλεγε κάτι άλλο θα ήταν... Είναι και συνταγματική πυρκαγή, αν θέλετε, έτσι. Αλλιώς διαφορετικά δεν θα κάναμε εκλογές, θα μαζευόμαστε σε ένα καφενείο κομματάρχες, έτσι, λίγο θα το σφάζαμε, λίγο θα το μαχαιρώναμε, θα βρίσκαμε και δύο φλαράκια, όπως θέλει ο κ. Μημαράκης. Και θα κάναμε κυβέρνηση, έτσι δεν λέει? Να καταργήσουμε και τη Βουλή, να καταργήσουμε, αν θέλετε, και τις εκλογές, να μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί στο Μαξίμου και να κάνουμε κυβέρνηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι την έχετε καταργήσει τη Βουλή. Ο κύριος Μημαράκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι την έχετε καταργήσει τη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν θέλω να μπω στο παιχνίδι των αντικλήσεων με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι, εκτιμώ σε λίγο τελειώνει θεσμικός της ρόλος, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται και, αν θέλετε, και τη Βουλή στους 8 μήνες που βρίσκεται στην προεδρία της και ο ρόλος ο οποίος διαχειρίστηκε τον ίδιο το θεσμικό της, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ίδιο το θεσμικό της ρόλο θα κρυθεί από την ιστορία. Έτσι, δεν θέλω να μπω στην από αυτήν. Είναι κάποια προτεχνήματα, 2 μέρες πριν κλείσει η Βουλή, ας πούμε, και άλλη ουρανοκατέβατη.